Μαθαίνω να διαβάζω συλλαβές. Θα μάθουμε τις συλλαβές λα και λε. Έχουμε ήδη μάθει πολλές συλλαβές ως τώρα και μπορούμε να διαβάσουμε ακόμη και λεξούλες όπως αυτήν εδώ. Πάμε να τη διαβάσουμε. Πάμε μαζί από την πρώτη συλλαβή. Πα, Πα, παπί, το παπί. Και τι κάνει το παπί, πι, πι, πι. Πι, πι, πι κάνει το μικρό παπί, το θυμάσαι. Και άλλες λέξεις μπορούμε να διαβάσουμε, όπως αυτό εδώ, τι είναι αυτό που χαμογελάει είναι μια... Πάμε να διαβάσουμε μία-μία τις σύλλαβες. Πα, τα, τα. Πατάτα. Πάμε λοιπόν να δούμε με ποια γράμματα θα φτιάξουμε σήμερα συλλαβές. Θα φτιάξουμε συλλαβές με το λάμδα. Το γράμμα λάμδα είναι ένα σύμφωνο το λάμδα. Και ποιον ήχο κάνει, κάνει τον ήχο λ, όπως λιοντάρι, το λάμδα, κεφαλαίο και μικρό. Να τα και δίπλα δίπλα. Θα φτιάξουμε λοιπόν συλλαβές με το λάμδα και με το αλφα, το ξέρεις πολύ καλά το α κάνει τον ήχο α και με το ε θα παίξουμε. Το ε επίσης το ξέρεις. Κάνει τον ήχο ε. Το λάμδα λοιπόν το άλφα αν τα βάλουμε μαζί τι θα γίνει αν βάλουμε κοντά κοντά το λάμδα και το άλφα λ α λα λ α Λα. Μπορείς λοιπόν να διαβάσεις αυτό. Λα, 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 λα. Σε ποια περίπτωση το, το ακούμε ή το λέμε αυτό; Όταν τραγουδάμε, για παράδειγμα. Τι, τι λένε τα παιδάκια; Διαβάσε τις σύλλαβες. Λα, λα λα. Ξέρουμε κάποια λεξούλα που να αρχίζει από λα. Αυτό εδώ για παράδειγμα τι είναι. Λαγός. Αρχίζει από λα. Ο λαγός. Και αυτό εδώ τι είναι αυτό. Είναι μία λάμπα. Να το το λα. Λάμπα. Η λάμπα αρχίζει από λα. Για να δούμε και άλλες συλλαβές με το άλλο γράμμα που είπαμε. Είπαμε ότι θα κάνουμε συλλαβές με το λάμδα και το α και κάναμε το λα όπως η λάμπα, αλλά θα κάνουμε και συλλαβές με το λάμδα και το ε. Αν πάρουμε λοιπόν το λάμδα και δίπλα του βάλουμε το ε, τι θα γίνει, να τα δίπλα δίπλα. Λ, ε, Λ, ε, λε, λάμδα και ε μας κάνουν λε. Ξέρουμε καμία λέξη που να αρχίζει από λε. Λε, λέξη, λέξη. Φυσικά η λέξη λέξη αρχίζει από λε. Αλλά και αυτό εδώ. Τι είναι αυτό είναι ένα λεμόνι. Αρχίζει από λε. Το λεμόνι. Μπράβο! Έμαθες πολλά και σήμερα. Έμαθες τις σύλλαβες λα και λε. Και ξέρεις πλέον να διαβάζεις ολόκληρες λεξούλες. Όπως το παπί που είδαμε στην αρχή παπί. Παπί. Αλλά και η πίτα. Πίτα. Μια ωραία πίτα. Η σπανακόπιτα για παράδειγμα είναι πίτα. Τι άλλο ξέρει να διαβάσει. Αυτό εδώ, για να προσπαθήσουμε μαζί, από ποιο γράμμα αρχίζει, αρχίζει από ένα Ε. Ε. Και μετά έχει αυτό που μάθαμε σήμερα. Λα. Ε. Λα. Έλα. Το βλέπεις. Ε. Λα. Έλα. Όπως όταν λέμε έλα εδώ. Μπράβο. Έμαθες πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Θα σε δω στο επόμενο μάθημα.